Τα είπαν οι γονείς έξω από τα δικαστήρια της Λαμίας, προσερχόμενοι στον εισαγγελέα για να καταγγείλουν όλα αυτά τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες. Να δούμε τι ενημέρωση έχει και ο Δήμαρχος Λαμιών, διότι δεν είναι καλό να ακούγεται η πόλη συνεχώς αρνητικά. Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση. Εντάξει, καλησπέρα καταρχήν στους τηλεθεατές, κύριε Στυριόπουλο, και σε εσάς. Είχαμε κι εμείς μια ενημέρωση, αλλά θέλω να πω το εξής που με αφορά σαν Δήμος, ότι εμείς δεν εμπλεκόμαστε άμεσα σε καμία από αυτή τη σύμβαση προμήθειας γευμάτων μαθητών πριν του μουσικού σχολείου. Ναι. Υπήρξε ένα θέμα, δεν μπορώ όμως να το διαβεβαιώσω. Οι απόψεις δίσανται. Εγώ έψαξα χθες το βράδυ να επικοινωνήσω με το πρωτοβάθμιο εκπαίδευση με το διευθυντή. Δυστυχώς κατέστη αδύνατο. Ούτε σε εμάς σηκώνει το τηλέφωνο ο κύριος Γκούμας, αλλά δεν πειράζει. Οι πληροφορίες που έχετε εσείς συνολικά για την υπόθεση μέχρι αυτή τη στιγμή ποιες είναι, κύριε Δημαρχέ? Ότι κάποια παιδιά από 3-4 δημοτικά, δεν θυμάμαι τώρα, είναι το ένατο, είναι το Γοργοποτάμου, το... είναι το πρώτο, μην πω νούμερα σχολείων και... Όχι, όχι, να μην πείτε, να μην πείτε. Έχετε αριθμό μαθητών που νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο ή όχι? Όχι. Ωραία, όχι. Εντάξει. Είναι αρκετές δεκάδες όμως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Και αυτό είναι πολύ λυπηρό, το ότι είναι τόσοι πολλοί οι μαθητές και ειδικότερα οι μικροί μαθητές που ταλαιπωρήθηκαν από αυτή την ιστορία. Οι απόψεις, κύριε Στυριόπουλε, διείστανται. Άλλος λέει ίωση, ιογενή ίωση. Άλλος λέει τροφική δηλητηρίαση. Άλλος είναι ένα μπέρδεμα και δεν ξέρω κι εγώ θα ήθελα να τοποθετηθεί. Ωστόσο, κύριε Δήμαρχε, οι γονείς των μαθητών έφτασαν στον εισαγγελέα. Κοίταξε, οποιοδήποτε γονιός για το παιδί του θα κάνει τα πάντα. Σωστά. Σωστά. Νομίζω και εσείς το ίδιο θα κάνατε και εγώ και ο καθένας μας στη θέση. Έχετε δίκιο, κύριε Δημαρχέ. Να ρωτήσω κάτι εγώ τώρα. Με το νοσοκομείο έχετε επικοινωνήσει εσείς? Προσπάθησα και εκεί να επικοινωνήσω, αλλά είδα ότι το θέμα δεν το έχουν. Και για να είμαι ειλικρινής, έβαλα και χτες αργά το βράδυ τον αρμόδιο αντιδήμαρχο πάλι για να επικοινωνήσει, γιατί και εγώ έχω πολλά θέματα που τρέχω. Η συγκεκριμένη απάντηση δεν έχω πάρει. Ωραία. Με τον επιχειρηματία, ο οποίος είναι από την περιοχή, είχατε την ευκαιρία να μιλήσετε εσείς ή δεν φτάσατε μέχρι εκεί, γιατί δεν... Δεν γνωρίζω, γιατί δεν έχω κάποια σύμβαση. Δεν γνωρίζω αν είναι τα γεύματα ήταν εταιρεία, επιχειρηματία ήταν τυποποιημένα. Δεν τα γνωρίζω αυτά. Ωραία. Δεν είναι η σύμβαση, καν το τονίζω. Δεν έχει καμία αρμοδιότητα ο Δήμος. Μπορείτε να μας πείτε, να μας επιβεβαιώσετε την πληροφορία ότι η σύμβαση που υπήρχε ήταν απευθείας με το Υπουργείο? Από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας μου είπαν ότι εμείς δεν έχουμε σύμβαση. Υπάρχει μια σύμβαση, δεν ξέρω, μία-δύο συμβάσεις απευθείας με το Υπουργείο. Η δική μας η σύμβαση, γιατί εγώ κατευθείαν ήθελα να μάθω, γιατί γνωρίζω ότι έχουμε μια σύμβαση με το Μουσικό Σχολείο. Λέει δεν έχουμε κανένα θέμα με το Μουσικό Σχολείο. Οι άλλες συμβάσεις δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, είναι των Υπουργείων. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά θα τελειώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κυρίως για την υγεία των μικρών παιδιών, για να μην έχουμε τέτοια δυσάρεστα περιστατικά στην πόλη μας, αν και το ρεπορτάζ λέει ότι έχουν πάει και εκπαιδευτικοί στο νοσοκομείο με σοβαρά προβλήματα, όπως και τα μικρά παιδάκια, που σημαίνει ότι έφαγαν και οι δάσκαλοι τέτοια γεύματα. Αυτά τα έχω διαβάσει και εγώ, ναι. Θέλω να είμαι ειλικρινής, όπως ο καθένα, αυτά τα έχω διαβάσει και εγώ, όμως συγκεκριμένη καταγγελία επίσημη στο γραφείο του Δήμου δεν έχει φτάσει. Ίσως γνωρίζω εισαγγελέας πιο πολλά, ίσως διαλέξανε το δρόμο της εισαγγελίας για κάποιους λόγους άλλους οι γονείς ή οι δάσκαλοι. Δυστυχώς όμως σε μας δεν έχει φτάσει κάτι επίσημο. Κύριε Δημάρχε, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση στο Δελτίο. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ και σε εσάς, κύριε Δημάρχε.